Δόξα Χριστέ μου. Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 853, είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, από το Ζήτα, από το 7 κεφάλαιο και από το 28 εδάφιο. Σελίδα 853, 7 κεφάλαιο, Ζήτα κεφάλαιο, 7 κεφάλαιο και εδάφιο 28. Όταν ετελείωσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, εξεπλήττοντο οι όχλοι δια την διδαχήν αυτού, διότι εδίδασκεν αυτούς ως έχουν εξουσίαν και ουχή ως οι γραμματείς. Ότε δε κατέβει από του όρους, οικολούθησαν αυτόν όχλοι πολλοί. Και ειδού λεπρός ελθόν προς εκείνη αυτόν λέγον, «Κύριε, αν θέλεις δύνασε να με καθαρίσεις». Και εκτείνα στην χείραν ο Ιησούς ήγησε αυτόν λέγον, «Θέλω, καθαρίστητη». Και ευθύς εκαθαρίσει τη λέπρα αυτού. Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Πρόσεχε μη είπεις τούτο εις μηδένα, αλλά είπαγε δείξον σε αυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε το δώρο το οποίον προσέταξε ο Μωυσής διαμαρτυρίαν εις αυτούς. Ότε δε εισήλθεν ο Ιησούς εις την Καπερναούμ, προσήλθε προς αυτόν εκατόνταρχος παρακαλών αυτόν και λέγον, «Κύριε, ο δούλος μου κείται εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Εγώ θέλω ελθόν, θέλω θεραπεύσει αυτόν». Και αποκριθείς ο εκατόνταργος είπε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις υπό τη στέγη μου, αλλά μόνο είπε λόγον και θέλει ατρευθεί ο δούλος μου. Διότι κι εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσίαν, έχων είπε με αυτόν στρατιώτας, και λέγω προς τούτον είπαγε και υπάγει, και προς άλλον έρχου και έρχεται, και προς το δούλο μου κάνε τούτο και κάνει». Ακούσας δε ο Ιησούς εθαύμασε και είπε προς τους ακολουθούντας, «Αληθώς σας λέγω ουδέν το Ισραήλ εύρον το σαύτην πίστην. Σας λέγω δε ότι πολλοί θέλουν συνελθεί από Ανατολών και Δυσμών και θέλουν συγκαθίσει μετά του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ εν τη βασιλεία των ουρανών. Οι δε ιοί της βασιλείας θέλουν συνεκβληθεί στο σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων». Και είπε ο Ιησούς προς τον εκατόνταρχον, «Είπαγε, και ως επίστευσας ας γίνησε, και ιατρεύτη ο δούλος αυτού εν τη ώρα εκείνη. Και ελθόν ο Ιησούς, εις την οικίαν του Πέτρου είδε την πεθεράν αυτού κατάκητον και πάσχουσα πυρετών, και πίασε την χείραν αυτής και αφήκε αυτήν ο πυρετός, και εσηκώθηκε η πυρέτη αυτούς. Και ότε έγινε εσπέρα, έφεραν προς αυτόν δαιμονιζομένους πολλούς, και εξέβλαλε τα πνεύματα με λόγον, και πάντα στους κακούς έγοντας εθεράπευσε δια να πληρωθεί το ρηθέντια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, «Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασεν. Αμήν». Αφού λοιπόν διάλεξε, εξέλεξε και κάλεσε τους μαθητάς του να είναι ακολουθοί του, να τον ακολουθούν όποιον υπάγει, και κάποια στιγμή τους ανέβασε στο όρος εκεί για να τους διδάξει με την επί του όρους ομιλία. Εκτός από τους μαθητάς του, πολλής όχλος είχε μαζευτεί και άκουγαν με προσοχή το λόγο του, εθαύμαζαν, γιατί ενώ έβλεπαν ένα νέο περίπου 30 χρονών, γιο ενός μαραγκού, καθώς ενομίζεται, μέσα όμως από αυτόν τον άνθρωπο έβγαιναν λόγια δύναμης και εξουσίας. Καταλάβαιναν λοιπόν ότι αυτός είναι κάτι άλλο. Δεν είναι ίδιος με τους γραμματείς, ούτε με τους φαρισαίους. Πολλά λόγια είχαν ακούσει, πολλά κηρύγματα είχαν ακούσει, αλλά αυτός ήταν το κάτι άλλο. Και η διάκριση αυτή προήρχεται όχι από την εμφάνισή του, αλλά από το λόγο του. Από το λόγο πίστεως, δυνάμεως, εξουσίας. Αυτός ο άνθρωπος μιλάει με εξουσία, ομολόγησε ο όχλος. Γι' αυτό όταν κατέβηκε ακολουθούντων των μαθητών, οι όχλοι
οικολούθουν αυτόν δια την διδαχήν του. Όμως αυτό που σήμερα μας ενδιαφέρει εμάς είναι όχι ο όχλος που πάει και έρχεται, που θαυμάζει και ξεθαυμάζει και σταματάει να θαυμάζει, που πιστεύει και σταματάει να πιστεύει, επαναλαμβάνω, που ακολουθεί για λίγο και φεύγει, αλλά μας ενδιαφέρουν οι μαθητές του, οι οποίοι είχαν πάρει απόφαση ζωής και θανάτου, εγκατέλειψαν τα πάντα, απαρνήθηκαν πραγματικά τον εαυτό τους, άλλο στα καράβια του, τις επιχειρήσεις του, άλλο στο τελώνιό του, τα πάντα εγκατέλειψαν για να ακολουθούν αυτόν. Τον έκαναν δηλαδή αρχηγό τους, τον έκαναν δηλαδή βασιλιά τους, τον έκαναν δηλαδή κύριό τους και η ζωή τους άλλαξε. Ήταν μαθητές παλαιότερα οι περισσότεροι από αυτούς, μαθητές του Ιωάννη, ο οποίος όλα όσα έλεγε ήταν αλήθεια. Αλλά επιπλέον και όλα τα Ιεροσόλυμα και η Ιουδαία, ακούγοντας το κήρυγμά του, εξήρχοντο για να βαφτιστούν βάφτισμα μετανοίας υπ' αυτού. Μέχρι και τον ακολουθούσαν και δέχονταν τη διδαχή του και πίστευαν στη διδαχή του, μέχρι που εμφανίστηκε ο Ιησούς βασιλιάς των βασιλιάδων. Δεν τον αναγνώρισαν όλοι, δεν τον εδέχθηκαν όλοι. Άλλοι πιο μακριά, άλλοι πιο κοντά, άλλοι ακόμη πιο κοντά, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, 12 όμως πραγματικά τον ακολούθησαν κατά βήμα. Η ζωή τους άλλαξε. Άκουγαν πράγματα που δεν είχε ακούσει ποτέ άνθρωπος. Έζησαν πράγματα που δεν είχε ζήσει ποτέ άνθρωπος. Τους δίδασκε προσωπικά και κατηδίαν. Αλλά ιδιαίτερα σε αυτούς και μόνο σε αυτούς ο Πατέρας ο Ουράνιος αποκάλυψε ότι αυτός τον οποίο αποφάσισαν να ακολουθούν δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αυτή η αποκάλυψη τους έφερε ακόμη πιο κοντά. Αλλά δυστυχώς όχι όλους. Γιατί ο ένας από αυτούς αποφάσισε να συνεχίζει να ακολουθεί την καρδιά του, αποφάσισε να ακολουθεί τη γνώμη του, τις σκέψεις του και τις αποφάσεις του. Και σε αυτόν τα πράγματα ήταν πολύ, 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 πολύ χειρότερα από όλους τους όχλους. Δεν έχασε μόνο την ευκαιρία να είναι δίπλα στο βασιλιά των βασιλιάδων εδώ στη γη, αλλά και στους αιώνες των αιώνων, αλλά έχασε και την ευκαιρία να είναι και ένας απλός ακόλουθος και ένας έστω ως διαπυρός εισερχόμενος στη βασιλεία των ουρανών. Όταν κατέβησαν, όχλοι πολλοί τον ακολούθησαν και ένας άνθρωπος παραλυτικός άκουσε γι' αυτόν και σκέφτηκε, λες αυτός που λέει τόσο ωραία πράγματα και ο λόγος του είναι με δύναμη και εξουσία να με θεραπεύσει και μένα, και δοκίμασε. Εγώ όμως θέλω να βλέπουμε με τη χάρη του Χριστού, εγώ λέω πρέπει να βλέπουμε, θέλω να βλέπουμε όχι αυτόν που ζητάει, αλλά αυτούς που βλέπουνε, αυτούς που ζούνε μαζί με τον Χριστό. Βλέπουν ένα παραλυτικό να έρχεται γεμάτος λέπρα, συγγνώμη, ένα λεπρό να έρχεται γεμάτος λέπρα. Πολλοί έφευγαν, πολλοί έτρεχαν μακριά από αυτόν,
αυτός να πλησιάζει τον Χριστό και ο Ιησούς να απλώνει το χέρι του και να τον αγγίζει. Κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Μόνο ο βασιλιάς τους. Έμειναν κοντά, δεν φοβήθηκαν κι αυτοί. Και στο αίτημά του, ξέρω ότι μπορείς. Σε παρακαλώ αν θέλεις, καθάρισέ με. Έχει λοιπόν και αυτός από τους όχλους, αλλά ο λεπρός έχει και αυτός τη γνώση ότι αυτός που μιλάει έτσι είναι παντοδύναμος και έχει εξουσία πάνω σε όλα, ότι είναι βασιλιάς. Δεν έχει καταλάβει, δεν έχει αποκάλυψη, έχει πίστη όμως. Πιστεύει αυτά που άκουσε. Και αποκαλύπτεται μπροστά στους μαθητάς του ένας παντοδύναμος βασιλιάς, ο Ιησούς, ο Ναζωραίος, ο διδάσκαλος. Θέλω, καθαρίστητη. Και ευθύς καθαρίστηκε. Γι' αυτό το βασιλιά μιλάμε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και δεν έγινε μόνο μια φορά. Εκπαίδευσης με το λόγο, εκπαίδευσης με έργα, προετοιμασία αποστολής. Όπως σε με απέστειλε ο Θεός τους ανθρώπους, έτσι και εγώ αποστέλω εσάς. Ποιους εσάς? Ποιον εσάς? Αυτόν που έχει αποκάλυψη κατά χάριν από το Θεό ότι είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο παντοδύναμος, στον οποίο έχει δοθεί πάσα εξουσία στον ουρανό και στη γη. Αυτός που πήρε μια απόφαση, αυτόν να τον κάνει δικό του βασιλιά. Εκπαίδευσης, όχι με λόγο, αν και λόγο, με γεμάτο με δύναμη και εξουσία, αλλά εκπαίδευσης και με έργα. Και αν τότε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία έτσι εκπαίδευε ο Ιησούς Χριστός τους δικούς του ακόλουθους, θα τολμούσα να πω με αφροσύνη τους στρατηγούς του, τους στρατιώτες του, τους αυλάρχες του, όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη, ακόμη περισσότερο θέλει να εκπαιδεύσει ο βασιλεύς των βασιλέων στην έσχατη αυτή εκκλησία. Τώρα όχι με σάρκα και αίμα, αλλά τώρα με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, κάθε έναν που θέλει με επίγνωση να πάρει απόφαση να είναι ο Ιησούς ο δικός του βασιλιάς. Στον πόλεμο, στην ειρήνη, στην ανάπαυση, στην ταλαιπωρία. Για τον Παύλο υπήρξε βασιλιάς του από τη στιγμή που τον επισκέφθηκε και δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Αλλά και για όλους τους αδελφούς μας στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Είναι μια σοβαρή απόφαση, αδελφοί. Με κόστος. Με ονειδισμό. Γιατί δεν είναι αυτός τώρα που βασιλεύει έτσι όπως θα έλθει βασιλιάς, που όλοι θα υποτάσσονται σε αυτόν. Τώρα βασιλεύει ενώ δεν έχει αποδειχθεί βασιλιάς ακόμη, παρά μόνο σε αυτούς που τον δέχονται και σε αυτούς αποκαλύπτεται. Στράτευμα έχει ο Θεός στον ουρανό, αγγέλους, αρχαγγέλους, χεραβίμ, σεραφείμ. Στράτευμα θέλει να κάνει ο Θεός και στη γη.
αγγέλους, αρχαγγέλους, σεραφείμ, χερουβείμ, στράτευμα, μέγα. Αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Στράτευμα μέγα. Και από πού βγήκε αυτό το στράτευμα το μέγα? Μέσα από μια κοιλάδα γεμάτη με οστά, ξερά, κατάξερα, ανθρώπων πεθαμένων, που όμως επισκέπτεται ο Θεός με προφητικό λόγο και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Δύναται τα οστά αυτά να αναζήσωση. Και ο προφήτης λέγει, ο Ιζεκίηλ, αλλά δεν έχει σημασία ποιος, ο προφήτης λέγει, δεν ξέρω Κύριε, εσύ ξέρεις. Προφήτευσον. Προφήτευσε. Αναστηθήκανε. Και τους μετέβαλε τα οστά τα ξηρά, τα κατάξηρα, σε στράτευμα μέγα. Μπορείς, είναι δυνατόν να αναστηθείς και να γίνεις ακόλουθος, συγχώρεσέ με Θεέ μου, στρατηγός, πολεμιστής, όχι με δόξα ανθρώπινη που να φαίνεται και να διακρίνεται, αλλά με δέξα αιώνια, ουράνια, που ονειδίζεται από τους ανθρώπους, αλλά υψώνεται από το βασιλιά των βασιλιάδων και τον Κύριον των Κυρίων. Λεπρός, βασιλιάς. Ψαράς, βασιλιάς. Θεολόγος, βασιλιάς. Βασιλιάς, που ανήκεις όμως στον έναν και μοναδικό βασιλιά. Επαναλαμβάνω, αδερφοί, απόφασης ζωής αλλά και θανάτου. Μια απόφαση με κόστος ιδιαίτερα μεγάλο, αλλά και με ανταμοιβή ιδιαίτερα ένδοξη στην παρουσία όμως του Θεού, όχι στην παρουσία των ανθρώπων. Εκατόνταρχος, ένδοξος, ο λεπρός φτωχός, ασήμαντος, ετοιμοθάνατος, ο εκατόνταρχος, ένδοξος μέσα στον κόσμο. Αλλά όταν ο δούλος που ήταν έντιμος σε αυτόν, ο πες του, τον είχε σαν παιδί του το δούλο του, έφτασε στο σημείο να κακοπαθεί, να βασανίζεται παραλυτικός, άκουσε, και σήμερα ακούμε αδελφοί, άκουσε ότι ο Ιησούς μπορεί τα πάντα και τίποτα δεν είναι αδύνατον σε αυτόν. Μπορεί τα πάντα και τίποτα δεν είναι αδύνατον σε αυτόν στη ζωή σου, στη ζωή του, στην οικογένειά του, στο περιβάλλον του για τον εκατόνταρχο. Τίποτα δεν είναι αδύνατον σε αυτόν. Είναι ο βασιλεύς των βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων. Ξέρει ότι δεν μπορεί να εισέλθει στο σπίτι του, γιατί είναι εθνικός. Ξέρει γιατί οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων τον συστήσανε. Είναι καλός, πολύ καλός, μας αγαπάει, μας φροντίζει και την συναγωγή αυτός την έφτιαξε για μας. Και πλησίασαν τον Χριστό, τον Ιησού τον Ναζωραίο, βοήθησε τονε. Και ο Ιησούς ξεκίνησε να πάει. Αλλά στον δρόμο τον συναντάει και του λέει, δεν είμαι άξιος να έρθεις στο σπίτι μου εσύ. Εγώ είμαι ο εκατόνταρχος, αλλά είμαι ένας δούλος μπροστά σου. Ένας ανάξιος μπροστά σου. Ένας άθλιος μπροστά σου. Αλλά ξέρω ότι έχεις εξουσία. Ξέρω ότι λες λόγο και γίνεται. Ξέρω ότι έχεις μια βασιλική εξουσία, την οποία έχω κι εγώ. Κι εγώ έχω στρατιώτες κάτω από την εξουσία μου και τους λέω πηγαίνετε και πηγαίνουνε. Ελάτε και έρχονται.
και έχω και δούλους κάτω από την εξουσία μου. Και τους λέω κάντε αυτό και το κάνουνε, μην κάνετε αυτό και δεν το κάνουνε. Ξέρω ότι έχεις εξουσία. Βασιλική εξουσία. Γι' αυτό μόνο ένα λόγο πες και ο δούλος μου θα θεραπευθεί. Ο δούλος μου τον αγαπάω τόσο πολύ θα θεραπευθεί. Και ο Κύριος μας τα χάσε. Κατάφερε ο εθνικός εκατόνταρχος να κάνει τον βασιλιά των βασιλιάδων να θαυμάσει. Να πει μα τι είναι τούτος. Μα ούτε οι της βασιλείας δεν κατάφεραν να έχουν τέτοια πίστη. Αδερφοί αγαπητοί και το μυστικό. Για να είναι πραγματικά ο Χριστός βασιλιάς μας. Πρώτον πίστη. Για να σε κάνω βασιλιά μου πρέπει να σε εμπιστεύομαι απόλυτα. Αν είμαι λίγο δίγνωμος, αν έχω μικρή ολιγοπιστία, δεν κάνω για να είναι βασιλιάς μου ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Να το αίτημα της σημερινής μας προσευχής. Δώσε μας πίστη Θεού Κύριε. Δώσε μας πίστη δική σου για να ξέρουμε ότι αυτός είναι μόνος, ο μόνος που μπορούμε να εμπιστευτούμε. Αυτός και ο λόγος του. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Και αγάπη. Αγάπη όχι μόνο για τον εαυτό μας. Όχι μόνο για το Θεό. Αλλά και για τον πλησίον μας. Που ταλαιπωρείται και βασανίζεται. Και για τον αδελφό μας. Δεν μπορείς να είσαι, να έχεις τον Ιησού βασιλιά αν δεν αγαπάς με την αγάπη που ο Χριστός σε αγάπησε τον αδελφό σου. Δεν μπορείς. Αγαπάς μόνο τον εαυτό σου, την οικογένειά σου, τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου. Καλό είναι, αλλά είναι λίγο. Και το τρίτον, ίσως το σημαντικότερο από ανθρώπινης άποψης. Ο εκατόνταρχος ταπεινώθηκε μπροστά στον Ιησού τον Ναζωραίο. Αλλά ταπεινώθηκε γνωρίζοντας ότι είναι άξιος αυτός ο Ιησούς ο Ναζωραίος για να ταπεινωθεί ο εκατόνταρχος. Τρία χαρακτηριστικά που θα κάνουν και μπορούν να κάνουν πραγματικότητα την επιθυμία μας, την επιθυμία που βάζει ο Θεός στην καρδιά μας να ομολογήσουμε τον Ιησού Χριστόν βασιλιά μας και να κάνουμε τον Ιησού Χριστόν βασιλιά μας. Ο πιο και ο μόνος αξιόπιστος είναι ο Ιησούς Χριστός και τα λόγια Του. Ο πιο και ο μόνος αδύνατος είμαι εγώ και εσύ. Και όλα αυτά θέλω να γίνουν γιατί αγαπάω τα αδέλφια μου, αγαπάω τους ανθρώπους και θέλω και σε αυτούς να αποκαλυφθεί βασιλιάς ο Χριστός. Απαραίτητες προϋποθέσεις που αν δεν τις έχουμε θα μας βοηθήσει ο Χριστός με το λόγο Του και με τα έργα Του να μας εκπαιδεύσει για να τις αποκτήσουμε, αλλά μας έχει δώσει και έναν συντομότερο δρόμο, την εξήτηση. Γιατί ο Θεός πρέπει να ξέρουμε ότι ναι είναι παντοδύναμος, αλλά μισθαποδότης είναι μόνο στους εξητούντας Αυτόν. Ο λόγος του Χριστού πλέον είναι βασιλικός προς τον εκατόνταρχο. Πήγαινε ο δούλος σου, είναι καλά. Τόσο εύκολα. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί, να κάνουμε μία μεγάλη, μικρή, ό,τι θέλετε παρένθεση. Έχει κόστος η απόφαση ζωής και θανάτου να είναι βασιλιάς ο Χριστός.
βασιλιά σου ο Χριστός. Έχει ονειδισμό, έχει κόπο, έχει έργο. Αλλά το μεγάλο μυστικό είναι ότι είναι εύκολο. Γιατί δεν θα το κάνεις εσύ, θα το κάνει ο βασιλιάς σου. Είναι εύκολο. Εσύ θα βάλεις αυτό που σου αρέσει. Μ' αρέσει βασιλιάς μου να είναι ο Χριστός. Εσύ θα βάλεις αυτό που θέλεις. Θέλω βασιλιάς μου να είναι ο Χριστός. Εσύ θα βάλεις αυτό που σκέφτεσαι. Το καλύτερο που μπορώ να κάνω στη ζωή αυτή είναι να είναι βασιλιάς μου ο Χριστός. Και τότε ο Χριστός αναλαμβάνει όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα. Και πίστη θα σου δώσει. Και αγάπη θα σου δώσει. Και πνεύμα ταπεινού θα σου χαρίσει. Και τη δόξα του θα σου αποκαλύψει. Και τη δύναμή του θα σου χαρίσει. Και θρίαμβο θα σου δώσει. Γιατί? Όχι γιατί σ' αγαπάει μόνο σένα, αλλά γιατί αγαπάει όλους τους άλλους στους οποίους πρόκειται να σε αποστείλει σαν πιστό, αξιόπιστο δούλο του, υπηρέτη του, στρατιώτη του, πολεμιστή του. Είναι δύσκολο να το φανταστείς. Είναι πάρα πολύ εύκολο να το περπατήσεις, αλλά με τη χάρη του Χριστού και ιδιαιτέρως τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό σήμερα, αν ακούμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μη σκληρώνουμε την καρδιά μας. Μην πούμε δεν είναι για μένα. Μην πούμε βλέπω τα χάλια μου. Αλλά ακόμη και να μην πούμε εγώ έτσι είμαι. Σε ευχαριστώ που με έκανες έτσι σαν τον Φαρισαίο. Αλλά να πούμε Κύριε ιδού εγώ. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Κάνε χάρη να είμαι μέσα στα στρατεύματα του Κυρίου των δυνάμεων και εδώ στη γη, για να είμαι μέσα στα στρατεύματα του Κυρίου των δυνάμεων, βασιλεύς και ιερεύς στην αρχή και βασιλεύς εις τους αιώνες των αιώνων τότε. Για να βασιλεύσεις τότε πρέπει τώρα να κάνεις βασιλιά σου το Χριστό. Δεν πρόκειται να βασιλεύσεις τότε αν σήμερα δεν αποδεχθείς βασιλιά σου το Χριστό. Αν δεν το εξητήσεις από τον Πατέρα στον ουράνιο. Αλλά όπως είπαμε, δεν είναι μόνο ποιος κάνει τον Ιησού Χριστόν βασιλιά, που σήμερα όλοι μας κάνουμε. Αμήν αδερφοί. Αμήν όλοι μας. Αλλά είναι πώς. Πόσο τον πλησιάζεις, πόσο κοντά του πας. Πόσο κοντά σου είναι. Θυμηθείτε ότι πολύ κοντά στο Χριστό ήταν ο Δανιήλ, σφόδρα αγαπητός. Ήταν ο Ιωάννης, σφόδρα αγαπητός. Ήταν ο Αβραάμ, αγαπητός του Κυρίου. Ανάμεσα σε όλους τους Αγίους της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, κάποιοι λίγοι ήτανε τόσο κοντά στο Χριστό. Ο Θεός θέλει και εμείς θέλουμε να είμαστε τόσο κοντά στο Χριστό και πιο κοντά ακόμη. Αυτό σημαίνει όμως αφιέρωση. Αυτό σημαίνει αληθινή μελέτη του Λόγου του Θεού. Να μένουμε πραγματικά στο Λόγο του Θεού. Να είναι τόπος κατοίκησής μας το ταμείο μας. Γιατί στον οίκον σου, λέγει ο ψαλμωδός, υπάρχει αγιώτης τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Άγιοι γίνεστε, καθώς ο Θεός είναι Άγιος. Τέλειοι γίνεστε και περιπατείτε εν αγάπη.
Να τώρα λοιπόν ένας που είναι πολύ κοντά στο Χριστό και λέγεται Πέτρος, Σίμων ο υιός του Ιωνά. Πάμε λίγο και στο σπίτι μου. Κύριε Θεέ μου, πόσο μου αρέσει να μπαίνω μέσα στο σπίτι και να λέω Κύριε έλα μαζί μου τώρα στο σπίτι μου. Έλα στο δωμάτιό μου, έλα στο κρεβάτι μου, έλα τώρα που τρώω. Εδώ δίπλα μου Χριστέ μου. Πάμε τώρα και στο σπίτι μου. Και εκεί θα αποδειχθεί βασιλιάς. Πεθερά του με πυρετό. Αλλά η ψυχή της επιθυμούσε να τον υπηρετήσει. Μια φορά ακόμη θα τον δει βασιλιά παντοδύναμο. Τώρα, και θέλω αυτό να το δώσουμε μεγάλη σημασία, είναι, αν μου επιτρέπετε, είναι μήνυμα Θεού. Θέλω να δω το Χριστό βασιλιά μέσα στο σπίτι μου. Αλληλούια. Κύριε μου, θέλω να βλέπω το βασιλιά των βασιλιάδων να βασιλεύει στο σπίτι μου. Να είναι βασιλιά στο σπίτι μου, αλλά για να είναι βασιλιάς πρέπει να τον φωνάξω. Πρέπει να είμαι κοντά του, πρέπει να έλθει. Πρέπει να ξέρω ότι δεν θα μου χαλάσει χατήρι, γιατί κι εγώ είμαι με τη χάρη του Θεού αξιόπιστος και αυτός θα είναι αξιόπιστος σε μένα. Και εκεί άρρωστη η πεθερά του. Δεν ζητάει ο Πέτρος, αλλά ο βασιλιάς βασιλεύει και στο σπίτι του Πέτρου. Κατάκητος, πάσχουσα πυρετό, πιάνει το χέρι της. Τι βασιλιάς είναι αυτός? Πιάνει το χέρι της, τελείως καλά. Και αμέσως, γιατί είναι βασιλιάς και στην πεθερά του, άρχισε να τον υπηρετεί. Υπηρέτες δούλους θέλει. Όχι δάσκαλους και καθηγητές. Όχι ανθρώπους μεγάλους, με στόμφο, με ταπεινούς θέλει. Που όμως η καρδιά τους φλέγεται να υπηρετούν από κοντά τον βασιλιά των βασιλιάδων και τον Κύριο των Κυρίων. Και όταν έφτασε απόγευμα προς τη νύχτα, στο τέλος της ημέρας, έφεραν προς αυτούς πολλούς δαιμονισμένους και κακώς έχοντας, αλλά προσέξτε, στο τέλος της ημέρας η δόξα του εσχάτου οίκου θα είναι μεγαλύτερα της του πρώτου. Στο τέλος της ημέρας, το εσπέρας, δίπλα ο Πέτρος, δίπλα οι μαθητές, μαζί με τον βασιλιά απολαμβάνουν τη δόξα του, τη μεγαλοπρέπειά του, τη δύναμή του, την εξουσία του. Δαιμονισμένοι ελευθέρονταν. Ασθενείς θεραπεύονταν. Και στο σπίτι του Πέτρου βασιλιάς, αλλά και ανάμεσα στους ασθενείς, στους αρρώστους βασιλιάς. Ένας βασιλιάς που του αξίζει η δόξα, η τιμή, η προσκύνηση, η λατρεία και η αγάπη τώρα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν Χριστέ μου, αμήν.